Καλησπέρα σας. Πλησιάζουμε τον τελικό. Τέταρτη δοκιμασία της εβδομάδας σήμερα και είμαστε όλο και πιο κοντά στο μεγάλο έπαθρο των 1.500 ευρώ. Και οι ομάδες μας είναι πανέτοιμες και ετοιμοπόλεμες. Ομάδες, έτοιμοι να υποδεχτούμε τα μοντέλα μας? Ναι. Ξεκινάμε με το μοντέλο της πρώτης ομάδας, την Άσια. Άσια μου, έβαλες κάτι πολύ απλό και όμορφο και ήρθες, ε? Όπως πάντα. Όπως πάντα. Πένα στην ομάδα σου. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το μοντέλο της δεύτερης ομάδας, την Αλεξάνδρα. Δεν θα σε ρωτήσω καν. Σε βλέπω από το ύφος σου, είσαι πανέτοιμη. Τέλεια. Μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Την τρίτη ομάδα είναι η Χριστίνα. Χριστίνα μου, σήμερα είμαστε ασορτή, θα έλεγα. Ισχύει. Μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Ευχαριστώ. Και στην τέταρτη ομάδα θα είναι η Χριστιανά. Όμορφη Χριστιανά, μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Το σημερινό θέμα είναι κοινό και για μαλλιά και για μακιγιάζ. Winter Boho. Πώς σας φαίνεται? Θα ξεκινήσω από την Τζίνα. Τρίβεις τα χεράκια σου, χαρούμενη. Ναι, είναι τα αγαπημένα μου και μου αρέσει πολύ να παίζεις με τις κοτσίδες και να φτιάχνεις. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Είναι απίστευτο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι ελεύθερο θέμα. Ισχύει. Η πηγή έμπνευσης είναι Boho Winter. Η κάθε ομάδα πρέπει να συνεννοηθεί και να δούμε επί της ουσίας ένα πολύ δεμένο αποτέλεσμα. Θα μπορείς να δώσεις και μια κατεύθυνση στα μαλλιά? Ναι, εγώ δεν θα ήθελα βέβαια να κάνετε πλεξούδες. Απλά δίνω αυτή την κατεύθυνση για να καταλάβετε. Όπως και η Florence and the Machine. Είναι η τραγουδίστρια που ακριβώς συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στα look της. Θα ήθελα σίγουρα να λειτουργήσετε με τη φαντασία σας και όλα αυτά βάσει και τη εικόνα πάντα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ οι make-up artists να αποχωρήσουν στο backstage. Hairstylist, έχετε 30 λεπτά στην διάθεσή σας για να κάνετε ένα εμπνευσμένο από εσάς Winter Boho χτένισμα. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Καλή επιτυχία! Για να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί βάζετε πιστολάκι και μιλάω και για το Σωτήρι ένα παραπάνω που έχει βαριά ίσια μαλλιά σε ένα χτέρισμα που πρέπει να τα δουλέψετε πιο πολύ με τα χέρια, με πλεξούδες, με πιασήματα? Εγώ λίγο εδώ πέρα πίσω, επειδή ένιωθω ότι θέλω λίγο να τα λιάνω. Κινείσαι σαν άνθρωπος που δεν ξέρει τι θα κάνει. Ναι, προς το παρόν ναι. Αλλά έχω κάτι στο μυαλό μου. Έχεις κάτι στο μυαλό σου. Έλενα, ποιο είναι το πιο κλασικό αξεσουάρ της Boho διάθεσης? Καμπάνα παντελόνι, κιμονό, τυρκουάζ κοσμήματα, είτε με ένα μεγάλο κόσμο στο λαιμό, είτε με σκουλαρίκια. Ναι. Ή με πολλά δαχτυλίδια μαζί, και αυτό είναι ωραία τάση. Εμένα, παιδιά, πάντως να σας πω κάτι. Μ' αρέσει και μια πιο ρομαντική προσέγγιση της Boho διάθεσης. Ναι. Δηλαδή, δαντέλες, πιο επιδερμίδες με φακίδες ή τέτοιες υφές, δηλαδή, ας πούμε, στην εικόνα. Παντελή, κάποιες ομάδες έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν σχήματα. Θες να τα δεις από κοντά? Ναι. Σε παρακαλώ. Ναι, να τους ενθαρρύνω. Λοιπόν, Σωτήρη μου. Παρακαλώ. Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι θα κάνεις? Για πες μου λίγο, τι σκέπτεσαι? Κάνω πιασήματα πίσω. Ναι. Θα αφήσω όμως μαλλί κάτω.
Εννοείται πως δεν θα είναι πολύ τραβηγμένο, θέλω να μου καλύβει τα αυτιά. Οπότε από εκεί και πάνω θα πιάσω μαλλί. Ούτε εσύ ο ίδιος δεν τα πιστεύεις αυτά που μου λες. Σαν να μου βγάζεις ότι δεν το έχεις ακριβώς σχεδιάσει μες στο μυαλό σου. Όχι, απλά άγχος έχω. Έχεις άγχος. Λίγο. Γιατί? Με το κακό μάτι. Την τέταρτη ομάδα. Ναι. Εκεί οφείλεται η αποτυχία σου. Πάλι το κεφάλι. Στην αρνητική ενέργεια της τέταρτης ομάδας. Όχι, ναι. Εμείς δεν έχουμε αρνητική ενέργεια, μόνο θετική. Στις υπόλοιπες ομάδες. Του δίνω όλη μου τη θετική ενέργεια σήμερα. Όχι, μου δίνεις, έχεις υποσχέσεις. Για πες, Δήμητρα, γιατί πιστεύει ότι τον έχεις φάει με την αρνητική σου ενέργεια. Απλά του κόψα λίγο το τζαμπουκά. Δηλαδή. Κλαίω. Ξέρει εκείνος. Δεν στον έκοψε το τζαμπουκά. Ήρθε στην αρχή φορτωμένος, έτσι με διάθεση και καλά που το έκοψα. Και μετά προσπαθεί τώρα να δει πώς θα το διαχειριστεί. Αλλά δεν ξανασχολούμαι, μπορώ να του δώσω, είπα σήμερα, τη θετική μου ενέργεια. Αυτό που ήθελα να κάνω, το έκανα. Του κατέστρεψες, εννοείς. Όχι, δεν πρέπει να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Τι νιώθεις δηλαδή, ότι τον οριοθέτησες? Όχι, ένιωσα απλά ότι δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι όσο νόμιζε. Όπω. Κι εγώ ανατρίχιασα. Ε, η διαφήμιση ξέρεις τι λέει. Παρακαλώ. Έχεις γερό στομάχι. Ναι. Έχεις αυτοπεποίθηση. Παίρνω καλά παυσίπονα. Αλήθεια. Γιατί υπάρχει μια διαφήμιση που λέει Σωτήρη μου καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Μήπως ζηλεύεις λίγο το Βασίλη που η Δήμητρα του δείξε τόσα δυναμία. Α, όχι καθόλου. Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Δεν σε απασχολεί καθόλου δηλαδή η Δήμητρα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει, αλλά μόνο μαζί μου ασχολείται. Έλαντε. Εγώ ή εσύ. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, με αυτό που συζητάμε, θέλω να δω τι συμβαίνει εδώ. Πάρε μια ανάσα, έτσι βαθιά, έτσι, ωραία. Ωραία. Και εξήγησέ μου τώρα τι γίνεται με αυτό το έργο τέχνης που έχεις φτιάξει. Προσπαθώ να φτιάξω ένα μπόχο στυλ. Ξεκίνησα με πλεξούδες, μου πάνε καλά. Δεν μου αρέσει τελικά πάλι ο κότσος, ενώ δεν ξέρω να κάνω, αλλά δεν ξέρω γιατί τον έπιασα. Μου άρεσε. Mm-hmm. Θέλω να το χαλάσω. Δεν έχει λογική βέβαια αυτό που λες. Θέλω να το τελειοποιήσω. Δηλαδή ξεκινάς με κάτι που δεν ξέρεις να κάνεις δύο μέρες. Έτσι και έχετε μια μέρα με ελεύθερο θέμα και ξεκινάς με κάτι που στο ένα επεισόδιο ήρθε η Δήμητρα και σε βοήθησε και στο άλλο τα έκανες μαντάρα. Βρε αγόρι μου. Παρακαλώ. Το ελεύθερο θέμα. Το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις σε ένα ελεύθερο θέμα είναι να ξεκινήσεις με τα δυνατά σου σημεία. Mm-hmm. Δεν ξεκινάς με κάτι που δεν το έχεις. Γιατί ξεκινήσεις λοιπόν με κάτι γιατί που... Γιατί μου αρέσει να προσπαθώ κάτι το οποίο δεν το ξέρω ακριβώς να το κάνω, αλλά... Σε ένα διαγωνισμό. Σε ένα διαγωνισμό, γιατί όχι, και εδώ μαθαίνουμε. Και αν αυτό στοιχήσει πάλι στη Σοφία... Ελπίζω να μην τη στοιχήσει. Mm-hmm. Έχεις χρόνο. Έχω χρόνο. Ναι. Έχω χρόνο. Άντε, Βασίλη μου. Έχετε 10 λεπτά. Άντε, παιδί μου. Δήμητρα, μου έχεις λείψει. Αχ, αλήθεια. Πραγματικά, χαίρομαι. Ήρθα έτσι να πάρω αυτή την ενέργειά σου, γιατί... Για να δω λίγο τι φτιάχνεις εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο να σκάσετε από τη ζήλια σας. Τι είναι αυτό? Wow. Τι είναι αυτό? Μακές με σκόρδο. Δεν σ' αρέσει? Όχι. Οκ. Εγώ σε αυτή την κόντρα μπορώ να σηκώσω τα χέρια ψηλά. Κορίτσι μου, τι γίνεται? Τι κάνετε? Εσύ δεν μπλέκεις σε κόντρες, δεν μπλέκεις πουθενά, είσαι πολύ εσωτερική, αλλά δεν γίνεται να έχεις μόνο αυτή την πλευρά. Ναι. Τώρα με έχεις βάλει σε ένα πειρασμό να μάθω και για την άλλη πλευρά σου. Τι κρύβεις, Τζορτζίνα, μέσα σε αυτές τις δύο κοτσίδες? Ένα τρελό παιδί. Το ξέρετε ότι έχω κάνει στην τηλεόραση παρουσίαση? Αλήθεια. Τρέμε κάτια! Παρακαλώ, θέλω να ακούσω. Για πες μας. Δεν νομίζω. Η κάτια μας είναι αστέρι. Δεν νομίζω ότι καμία μπορεί να την ξεπεράσει. Ναι, αλλά θέλω να ακούσω τη δική σου ιστορία στην τηλεόραση. Τι, πώς, πότε. Ναι. Πριν πολλά χρόνια, τα πολύ νιάτα μου, είχαμε μία εκπομπή με άλλες 4 κοπέλες που λεγόταν Ντα Μακαρό. Στην ουσία, συζητούσαμε πάρα πολύ με τον κόσμο. Παίρνανε τηλέφωνο, μιλάγαμε με τον κόσμο. Πες μου ότι είχες και τηλεεπικοινωνία. Ναι, κανονικά. Δηλαδή από τότε εσείς λύνατε προβλήματα με το. Α, σας έχουν αντιγράψει πάρα πολλές εκπομπές, αγάπη μου. Δηλαδή λύνατε τα ερωτικά. Τα πάντα. Δηλαδή τώρα μπορεί κάποιος να σε πάρει τηλέφωνο έτσι και έχεις την εμπειρία να μας λύσεις κανένα πρόβλημα. Πολύ ευχαρίστω, όποτε θέλετε. Οπότε πρέπει να είσαι expert με τη σχέση σου. Η αλήθεια είναι ότι έχω βρει έναν υπέροχο άνθρωπο. Mm-hmm. Είσαι ερωτευμένη, ε. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Λάμπουν και οι βλεφαρίδες σου ακόμα, κορίτσι μου. Κάποια ψυχή σήμερα μου είπε κάτι. Μου λες το όνομά του και στάζει το στόμα σου μέλι. Για πες λίγο το όνομά του σε ένα κοντινό. Να πεις το όνομά του στην κάμερα. Ποια κάμερα, εδώ. Πες μου το όνομά του. Ότι αρχίζει από κάπα.
Γεια σου, μωρό μου. Να τα μην πω και ανάμεσά σας. Μέλη, κόλλησα. Είδατε. Κόλλησα. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι ακόμα. Είσαι πολύ ερωτευμένη. Να λιώνει, παιδιά, όντως. Λιώνει η γυναίκα, ανέβηκε και θερμοκρασία εδώ πέρα. Φεύγω γιατί ζεστάθηκα. Πω, δηλώσεις. Παντελή, έχω την εντύπωση ότι τα κορίτσια τα πάνε καλύτερα από τα αγόρια. Από ό,τι παρατήρησα, ναι, ισχύει. Τόμου, θες λίγο να δεις τα αγόρια μας. Ας πάμε να δούμε τι γίνεται και εκεί. Θέλω να πάω στο Βασίλη λίγο. Τι γίνεται εδώ, ρε Βασίλη? Θα σγουρίνω και θα κάνω μπούκλες και σε αυτό. Ναι. Να σου πω κάτι. Μήπως η προσέγγιση σου είναι λίγο πιο επιθετική και αυτό λιγάκι παραπέμπει κάπου αλλού? Όχι, αυτή τη φαντασία είχα, η αλήθεια είναι. Συγγνώμη. Δέχομαι το κομμάτι της φαντασίας, αλλά θα πρέπει ο τρόπος που το βγάζεις όλο αυτό στη δουλειά σου να είναι κοντά σε αυτό που ζητήσαμε. Ναι. Και κάτι είδα ότι άλλαξες εδώ και σαφώς είναι καλύτερο, αλλά ακόμη δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσω με αυτό που κάνω. Τι θα κάνεις, παιδί μου, θα το πας αυτό όλο? Έχω λίγο έμπνευση. Αυτό είναι μόνο. Αλήθεια. Έχεις έμπνευση? Ναι, δεν ξέρω αν πετύχει όμως. Θέλω να τη δω μέχρι τον τέλος αυτή την έμπνευση, πραγματικά. Να δω πού θα πάει όλη αυτή η έμπνευση. Πουθενά. Κάτι πάει να κάνει, βέβαια, Βασίλης, για να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, άμα σηκωθώ κι εγώ και πάω και του πω. Και μετά πάει και η Κάτια. Εγώ θα πάω, γιατί έχω πορεία να δω. Θα πάρουμε και τη βοήθεια του κοινού και θα βρούμε τι θα κάνουμε. Εκεί είναι όλα άψογα, θα έλεγα. Γεια σου, Κάτια. Γεια σου, Βασίλη. Έχω αρκετή έμπνευση. Στο θέμα. Μακάρι να το πετύχω. Θέλω να μπείτε στο έμπνευση, το τραγούδι έμπνευση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν υπομονώ πραγματικά να δω τι θα δημιουργήσει, γιατί πας για σοβαρή δημιουργία. Δεν πονάς. Τη ρωτάω συνέχεια. Βλέπω κάτι εκφράσει που και συμπονώ. Ψυχούλα μου, να σου πω λίγο κάτι. Δεν θέλω να σε πονάω. Αλήθεια, αν σε πονέσω, πες το μου. Τι έχουμε? Καλά. Δεν θεωρείς... Μπορώ λίγο να γυρίσω ένα λεπτάκι. Να, αυτό. Τους κριτές. Ωραία. Ό,τι μοιάζει λίγο με τα απέναντι, μόλις είχες γυρίσει τη Δήμητρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ξεκινήσει έτσι και με το που γύρισα τη Δήμητρα αρχίζει λίγο και κάνει αυτές τις πλέξεις μέσα. Δεν ισχύει. Πιστεύω αυτό. Ότι... Δεν ισχύει. Όχι, βέβαια. Μα το είχα ξεκινήσει πολλή ώρα πιο πριν και δεν είχα δει καν. Όντως. Ναι. Προϋπήρχε δηλαδή αυτή η διάθεση. Και είχα πει ότι θα αφήσω και λίγο μαλλί κάτω. Ναι, το είχε πει. Το είχα πει. Okay. Ωραία είναι αυτά. Κάτι πάω να κάνω. Κάτι πας να κάνεις. Μου φέρνεις όχι αρνητική εσύ. Μπερδεύτηκα με την. Τα ακούσαμε κι αυτό. Άμα ψήφιζα, θα σου βάζα 5 λοιπόν, γιατί είχα θετική ενέργεια. Θετική ήθελα να πω. Πολύ ωραία αύρα. Έφυγε η αύρα, πάει στα κορίτσια η αύρα. Καλά, τώρα θα πάω. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Εντάξει. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και στα 4 τραπέζια, ωραία πράγματα. Και στις 4 ομάδες, ωραία πράγματα. Βασίλη, από το 1 ως το 5, πόσο αγχωμένος είσαι? Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Βοήθησε ο Τόμι ή ο Παντελής? Ή εγώ. Εσύ που ήρθες δίπλα μου. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό είναι το ευχαριστώ σου, Βασίλη, αλλά έπρεπε να σε αφήσω με τον κονάρι που έχεις φτιάξει εκεί πάνω, να πει μέσα η Σοφία, να την πάρουν από εδώ πέρα, από τα νεύρα της χάλια, τσατάλια. Αλλά τι να κάνω, που είμαι καλός άνθρωπος. Βασίλη, είσαι πολύ άδικος, γιατί αν δεν σου είχε πει ο Παντελής αυτό το πράγμα, απλά θα ήσουν εκτός θέματος, θα έχεις βγει εκτός λατό. Συγγνώμη, εσύ Δήμητρα, τι κρατάς στα χέρια σου? Έφερες βαμβάκι? Δεν ξέρω αν θα το βάλω. Τι κρατάς στα χέρια σου? Έτσι, κάτι. Απ' τη Λάρισα το έφερες. Για δώσε μου το. Όλα τα χωράφια. Αχ, παιδιά, τέλεια. Εγώ φυτό, τι ωραίο. Πατεμένεις από το ξεκινάνε τα... Τι όμορφο που είναι. Ξέρω. Πολύ... Καλέ, δεν είναι βαμβάκι, κατασκευή είναι. Για να δεν το πιστεύω. Χριστουγεννιάτικη κατασκευή έφερες. Εσύ το έφτιαξες. Όχι. Ωραίο. Συγγνώμη, μήπως σωστερό από το μαλλί.
Παίρ' το πίσω. Παίρ' το πίσω. Είχες σκοπό να το βάλεις. Δεν ξέρω. Κοίταξε, αυτό θα μπορούσε σαν αξεσουάρ να τοποθετηθεί μόνο εάν γνώριζες τα ρούχα και σε βοηθούσε ενδυματολογικά. Ή αν ο σύζυγός της ήταν ο χιονάνθρωπος. Δεν ξέρω να το βάλω. Ή σε ένα φωτογράφηση μόδας. Δηλαδή, δεν ξέρω και πόσο σταθεί. Σε ποια φωτογράφηση μόδα θα δεις αυτό το κομμάτι. Έλα μωρέ τώρα, στην προηγούμενη φωτογραφία που είχαμε δει, γιατί δεν θα μπορούσε. Αυτό. Έχεις κάποιο συνεργάτη φωτογράφο που το δεχόταν αυτό σε κάποιο μαλλί. Το έχω δει. Θες να σου αναφέρω πού. Δεν θες να πούμε ονόματα. Ας το δω να τη σώσουμε. Α, κοίτα. Ωραία. Για σκηνογραφία καλό είναι χριστουγεννιάτικη. Ναι, γιατί. Ότι θα το έβαζε στα μαλλιά αυτό. Είπα ότι δεν ξέρω, το δοκίμασα. Και αν μου άρεσε, δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μάλλον... Το δοκίμασα εγώ. Αν δεν ψυχήσω. Θα σε βάλω και σε ένα-ένα. Θα είμαι εγώ. Ωραία, ψυχούλα μου. Θέλω κι εγώ, δεν υπάρχει άλλο. Μίλησα εγώ, δεν μιλάω έτσι. Δεν είναι σαν να έχουμε βγει. Ανάτο. Δεν είναι σαν να έχουμε βγει και να έχουμε πάει σε παραδοσιακό γάμο και να μας έχουν ντύσει με γαρδένιες. Τέλειο! Σε πού έχουμε πάει, σε ποια περιοχή γάμου. Λοιπόν, σε ποια περιοχή, σε όλη την Ελλάδα αγάπη μου και να πας, θα σε στολίσει με λουλούδια και γαρδένια. Καλά, έχουμε πάει στον Τερλέγκα, ορίστε. Ωραία. Έλα μωρέ, ωραία ήταν. Βασιλή. Παρακαλώ. Να κοίταμε. Πάλι λάκι να είναι πιο σταθερά. Δύο πλεξίδες μεγάλες και πλά. Άνοιξε τις. Μην το κάνεις νηφικό. Ναι, ό,τι πιο μπόχο. Ευχαριστώ. Το ίδιο ισχύει και για σένα, Σωτήρη. Για σε κάτω, άμα θες να με ακούσεις βέβαια. Γιατί δεν θες. Μου γυρίζεις την πλάτη. Όχι, σε ακούω εγώ. Ντάξει. Απλά προσπαθώ να φτιάξω κάτι. Πες μου. Απλά πιάσε τις πιο μεγάλες πλεξίδες για να γιατί τελειώνει ο χρόνος. Okay. Και αυτά απλά μάζεψέ τα προς το πλάι. Αυτό, ναι. Νόμιζα ότι πριν μιλούσες σε μένα και σταμάτησε για να σε ακούσω. Μίλησα στο Βασίλη και μίλησα και σε σένα για να μην παραπονιέσαι και λες ότι δεν ασχολούμαι μαζί σου. Θα σου δώσω περισσότερα σκόρδα. Αχ. Hairstylist, απομένει ένα λεπτό. Σωτήρη, Βασίλη, πιο πολύ σε εσάς απευθύνομαι. Τα κορίτσια εδώ έχουν ολοκληρώσει σχεδόν. Didi. Μήπως έχεις μία φουρκέτα. Και δύο. Και τρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μαμά του λόγου πια έγινε η Ντίντι. 20 δευτερόλεπτα. Ξεκινάω αντίστροφη μέτρηση. 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Παρακαλώ οι make-up artists να πάρουν τις θέσεις τους. Αυτό πάει από μπροστά. Αυτά εδώ τα θέλω μπροστά. Mm-hmm. Εγώ καλύπτω λίγο τα αυτάκια. Το έχω περάσει από μέσα. Σε αρέσει. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χριστιανά, πώς σου φαίνεται το αποτέλεσμα της Τζίνας? Είμαι ενθουσιασμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Make-up artist, είστε έτοιμοι? Mm-hmm. Hairstylist, παρακαλώ, αποχωρήστε στο πτυχίο. Παντελή, θα δυσκολευτούν οι make-up artists να προσαρμόσουν τα μακιγιά στα χρονίσματα? Αν διαβάσουν την ιστορία του μαλλιού ή της προσπάθειας που κάνανε για να βγάλουν μια ιστορία οι κομμωτές, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θες να τα δεις λίγο από κοντά? Οκ. Okay. Ελπίζω να μου αφήσει μια γλυκά γεύση αυτή η βόλτα. Πώς το πας? Το πάω διερευνητικά προς το παρόν. Τι λαμβάνεις υπόψη, δηλαδή, για να δημιουργήσεις αυτή τη στιγμή το μακιγιά σου? Έχεις δει έτσι καμιά ταινία, περιοδικά με μπόχο? Αρκετά. Έχεις δουλέψει και σε ταινία με μπόχο? Όχι που να μου έχει ζητηθεί. Κυρίως το δουλεύω το μπόχο στυλ στους γάμους. Μ' αρέσει αλήθεια. Δηλαδή να το κάνω νηφικό μακιγιά. Κινηματογραφικά δεν έχεις φτάσει έτσι να κάνεις μια μπόχο ηρωίδα? Όχι, είναι συνήθως άβαφτες. Αλήθεια. Αμένες άβαφες. Αυτό παίζει με τον κινηματογράφο, αγάπη. Κυρίως, ναι. Αυτό παίζει. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα? Καλά. Καλά, ε. Έτσι λέω εγώ. Το καλά το αισθάνεσαι? Ναι. Το βλέπεις κιόλας?
Εμένα η ηρωίδα μου εδώ πέρα μπορεί να είναι chic, αλλά είναι λίγο έτσι υγροτομάτι από προηγούμενους πολέμους, έτσι από ενδιάνικες επιρροές. Μπόχο στυλ ζητήσαμε. Μπόχο. Όχι μαχήτρια, ούτε νίντζα. Και. Τι γίνεται. Της κάνω ένα χειμωνιάτικο look με τα γυαλινά χρώματα που εμπνεύστηκα. Οκ. Προσπαθώ να το καταλάβω. Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια, αλλά αν δεν κάνω λάθος, το μαλλί δεν είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Προσπαθείς να δημιουργήσεις δηλαδή contrast με το μαλλί. Αυτό είναι η σχέση σου με το μαλλί. Ναι, το μαλλί όντως είναι ρομαντικό και σίκο, όπως είπα και πριν. Και θέλω το μακιγιάζ να είναι πιο δυναμικό. Οκ. Πάω στη Σοφία. Σοφία, τι γίνεται. Μόλις ήρθατε και έκανα μια πατάτα. Δεν πειράζει. Πες μου, τι πιστεύεις ότι φταίει. Ναι. Και λίγο σας έχουν βάλει στο μάτι. Θα πω μια έκφραση που την έλεγε παλιά η γιαγιά μου. Α, για πες μας για τη γιαγιά σου. Ό,τι δεν μπορεί άλλο που να φτάσει, θα κάνει κρεμαστάρια. Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι ο θέμα ζήλιας και θαυμασμού. Σε μερικές περιπτώσεις, ναι. Σε άλλες έχουν δίκιο σε σχέση με το μαλλί. Διότι δεν τα είχαμε πάει πολύ καλά. Αλλά εντάξει, να πέτυχα κι εγώ στο χθεσινό μακιγιάζ λίγο. Άλλα ήταν τα στάνταρ μου, αλλιώς βγήκε. Φοβάσαι να πεις όμως ότι έχω αποτύχει τελείως, έτσι. Δεν το πάντα, λέω ποτέ αυτό. Πάντα στολίζεις λίγο όσο αφορά το μακιγιάζ. Δηλαδή, απέτυχα λίγο, ήμουνα μες στο θέμα, οι κριτές κάνουν λάθος, βλέπω κάτι άλλο. Ναι, σέβομαι τον εαυτό μου και δεν θέλω να πω ότι έχω αποτύχει σε κάτι. Απλά ότι μπορώ να πετύχω κάτι καλύτερο. Οκ, πες μου τι προσπαθείς να κάνεις εδώ. Δεν θέλω να το μαρτυρήσω γιατί θα τα ακούσουν, Θα σε αντιγράψουνε, λοιπόν, δεν κορίτσια. Ξέρω, μπορεί. Η Σοφία φοβάται ότι θα την αντιγράψετε. Ισχύει κάτι τέτοιο. Η κάθε μία έχει τη δικιά της έμπνευση. Σίγουρα. Αλλά μπορεί να σ' αρέσει τόσο η έμπνευσή μου που να θες να την πάρεις. Και αυτή τη φορά δε ας τη χαρίσω. Δήμητρα. Άνοιξε. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Δεν θέλω χάρισμα, τίποτα. Ό,τι θες. Κλείσε. Οκ. Ευαγγελία μου. Παντελή. Θέλω λίγο να μιλήσω. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα ήταν ο γόρδιος δεσμός. Πραγματικά. Κάπως έτσι, δηλαδή. Το βλέπεις και λες πώς λύνει αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να λύνει αυτό το πράγμα. Okay. Με ψαλίδι. Και συνεχίζουμε. Στην ιστορία. Με ψαλίδι, ναι. Λοιπόν, τι δημιουργείς. Εγώ θέλω να κάνω ένα πιο σαγηνευτικό look. Θεωρώ πως είναι ένα look που ταιριάζει στο μοντέλο μου και στην επιδερμίδα. Και θέλω να είναι τόσο όσο τονισμένο, αλλά να βγάζει και μια δυναμικότητα. Οκ, θα σε κοιτάζω από τη θέση μου να δω αν ισχύουν αυτά που είπες. Καλή τύχη σε όλους. Ευχαριστούμε. Παντελή, τι έχεις να σχολιάσεις, πώς θα πάνε οι make-up artist? Κοίταξε, είναι ελεύθερο θέμα. Βλέπω διαφορετικές δημιουργίες και αυτό με χαροποιεί. Θέλω να δω σήμερα το σύνολο και τα ρούχα και τα μαλλιά και το make-up για να πάρω την τελική μου απόφαση. Για το πώς θα δέσει όλο αυτό. Ναι. Make-up artist, απομένουν 3 λεπτά μόνο. Θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι επειδή η δουλειά μας είναι και εικόνα, πρέπει να έχουμε τρομερή απομνημόνευση εικόνων μέσα στο μυαλό μας, σαν αρχείο. Γιατί αυτό είναι και η μελέτη ουσιαστικά, έτσι. Χωρίς να σημαίνει απόλυτα ότι εμείς θα κοπιάρουμε μια εικόνα. Όχι, γιατί είναι και η έμπνευση και το συνέστημα. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν, γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου, και ένα είδος μελέτης που πρέπει να έχεις κάνει. Και εγώ το λέω αυτό γιατί έχω δει εδώ πέρα, ας πούμε, τις μέρες που είμαστε, ελλείψεις σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, υπάρχει δυσκολία στην απόδοση, γιατί λείπει και αυτό. Δεν έχουν αναφορές. Make-up artist, έχετε 1 λεπτό. Πάντως, παιδιά, σήμερα, στο ελεύθερο θέμα, θα δούμε 4 διαφορετικές ιστορίες. Κάτσε, ρε Παντελή, βάσει τον μακιγιάζ τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έχεις δει κάποιο εκτός από 1 ή 1,5, το οποίο να πεις είναι μπόχο. Και έτσι όπως την βλέπω, μπορώ να το βαφτίσω. Ναι. Έχεις δει πάνω από 1,5. Ναι, γιατί εγώ ουσιαστικά ζήτησα γκριζαρισμένα θερμά χρώματα. Τα οποία τα βλέπω. Εσύ έκανες την αναφορά σου, αλλά έχεις και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μην του πηγαίνει το κρυζαρισμένο. Οι τονικότητες δεν παίζουν ρόλο. Εντάξει. Το έχουμε πει τόσες φορές εδώ. Είναι σε μια προσπάθεια πάντως η ομάδα. Είναι σε μια προσπάθεια. Οκ. Make-up artist, 10 δευτερόλεπτα. Τελευταίες πινελιές, ξεκινάω αντίστροφη μέτρηση. 3, 2, 1.
τέλος χρόνου. Παρακαλώ, η hairstylist να πάει πώς είναι το μακιάζ, πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα. Βασίλη, ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Ναι, πραγματικά ικανοποιημένος. Δήμητρες. Τι να πω, μη γίνω γραφική. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Ναι. Παρακαλώ τα μοντέλα να περάσουν να ετοιμαστούν για τις αποκαλύψεις των καθρέφτη. Μέχρι να ετοιμαστούν τα μοντέλα μας. Πώς είδες το τελικό αποτέλεσμα, έτσι, με μια ματιά? Υπάρχουν κάποιοι που είναι μες στο θέμα, υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι μες στο θέμα. Είναι κάτι που συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Ωστόσο, έχω δει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Έλενα, είδες ιστορίες στα μακιγιάζ και στα χθενίσματα? Κοίταξε, έχω δει. Αλλά επειδή είμαι σίγουρη ότι όταν έρθει το ενδυματολογικό και δούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, μπορεί και κάτι το οποίο να μην το έχουμε δει με το μάτι το οποίο θα έπρεπε, μπορεί να μας φανεί αλλιώς, θέλω να περιμένω μέχρι να βγουν ντυμένα τα μοντέλα. Τα μοντέλα μας είναι έτοιμα να τα υποδεχτούμε. Το θέμα μας είναι Winter Boho, κοινό θέμα στα μαλλιά και στο μακιάζ. Ας υποδεχτούμε το μοντέλο της πρώτης ομάδας, την Άσια. Όμορφη Νάσια, παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Κεντρικό, θα έλεγα. Αλλά δεν σε πείθηκε πάρα πολύ η εικόνα σου. Δεν θα πήγαινα κάπου έτσι εγώ προσωπικά. Για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Δήμητρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Γίνω, φυσική επιδερμίδα, πάρα πολύ ωραία δουλεμένη. Ευχαριστώ πολύ. Τα μαλλιά είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά είναι και ωραία προσπάθεια. Είναι μπόχο. Είναι πολύ μπόχο. Τόμ, θα ξεκινήσουμε με τα μαλλιά. Εγώ δεν τρελαίνομαι. Το ότι υπάρχουν μέσα πλεξούδες δεν σημαίνει ότι είναι μπόχο. Σοφία, το make-up είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι γήινες αποχρώσεις που χρησιμοποιείς πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει τον μπόχο με τη γη και τη φύση. Mm-hmm. Ωραία προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Νάσια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις στην ομάδα σου. Συνεχίζουμε με το μοντέλο της δεύτερης ομάδας. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Δεν το περίμενα αυτό, να πω την αλήθεια. Σου αρέσει αυτό που βλέπεις? Ναι. Σου αρέσει? Είναι κάτι που το φορούσα. Ναι. Πάμε να ακούσουμε αν μ' αρέσει και στους άλλους. Αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτό εννοώ. Το μακιγιάζ είναι πολύ σκουρόχρωμο, παραπέμπει σε πολύ smokey eye νυχτερινό. Βέβαια, είναι υποκειμενικό αυτό. Δεν είμαι... Είναι... Με μπερδεύει η εικόνα λίγο. Δεν έχω ξεκάθαρη άποψη. Έλενα. Είναι ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι καμία μπόχο αισθητική στην εικόνα την οποία βλέπω. Τα μαλλιά δεν είναι καθόλου καλά. Αυτά. Γρήγορη. Τόμ. Το make-up έχει μία shady lady προσέγγιση. Έχει αυτή την πιο dark προσέγγιση στα μάτια, η οποία δεν με χαλάει. Έχει δουλευτεί λίγο πιο... Χαλασμένα. Και μ' αρέσει. Θα μπορούσα να το δω. Αν και σου λέω ότι είναι αρκετά dark για αυτό που θα περίμενα να δω. Θα ήθελα κάτι πιο γήινο. Τώρα τα μαλλιά. Αυτή η πολυπλοκότητα που συμβαίνει στο πίσω κομμάτι, καταλαβαίνω ότι ήθελες να προσθέσεις τις κοτσίδες μέσα που σε παραπέμπει συνήθως σε μπόχο αισθητική, αλλά το ότι τις έχεις μπλέξει όλες μαζί και έχει δημιουργηθεί μια βαβέλ, ένα αλαλούμ, σε έχει βγάλει εκτός, γιατί τελικά δεν βλέπουμε αυτό που προσπάθησες να κάνεις, να εντάξεις τις πλεξούδες μέσα στο χτένισμά σου. Το αντιλαμβάνεσαι? Ναι, εννοείται. Αυτό. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις στην ομάδα σου. Συνεχίζουμε με το μοντέλο της τρίτης ομάδας, την
Πόσο σου πάει αυτό το στυλ, η αλήθεια είναι, δεν περιγράφεται. Ανυπομονώ να το δω. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Ποια είναι τα σχόλιά σου? Μ' άρεσε πάρα πολύ, μου πάει. Πάρα πολύ ωραία σχόλια. Πάμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Σωτήρη, τι έχεις να σχολιάσεις για το χτένισμα, θα το ήθελες? Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παντελή. Εγώ βλέπω ένα δημιουργικό κορίτσι που έχει κάνει κάτι περίτεχνο που είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, ο βαθμός δυσκολίας στο μαλλί που έχεις κάνει είναι πολύ υψηλός. Έτσι. Έχει γλυπτική μέσα, έχει ατιμέλυτα σημεία μέσα. Θα ήταν πάρα πολύ βαρετό για μένα αν ήταν μια γαλλική που απλά την έχεις ανοίξει και έχεις πάει τελείως τεχνικά. Απ' την άλλη, έρχεται ένα μακιγιάζ το οποίο έχει κάτι που θαυμάζω. Τέλεια σβησίματα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ολοκληρώνουμε τις αποκαλύψεις μας με το μοντέλο της τέταρτης ομάδας, την Χριστιάνα. Είμαι σίγουρη ότι ανυπομονείς να δεις το αποτέλεσμα. Τι σου κολλήσαν εκεί πέρα στο μέτωπο? Δεν ξέρω και είμαι πολύ περίεργη να δω. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Πάμε να δούμε. Wow. Σου αρέσει το αποτέλεσμα? Πάρα πολύ. Ειδικά το μακιγιάζ, απίστευτο. Πάμε να ακούσουμε σχόλια. Βασίλη, το σχόλιο σου για το χτένισμα, παρακαλώ. Είναι πανέμορφο, μου αρέσουν τα μαλλιά που περνάνε μέσα από τις κοτσίδες, από την κοτσίδα που ξεκινάει. Πολύ όμορφο. Χριστιάνα, το μακιάζ. Θα το χαρακτήριζα καλοκαιρινό. Και με το λαιμό υπάρχει μια ελάχιστα μικρή διαφορά, όπως το βλέπουμε αυτά τα φώτα εδώ. Δεν είναι και ελάχιστη. Ναι. Εμένα το μαλλί μου αρέσει παρεπιπτόντως, απλά μου θυμίζει πολύ πιο Σιντερέλα παρά μπόχο. Σταχτοπούτα δηλαδή το χτένισμα. Τόμ. Έχουμε παραμύθι στο μαλλί ή έχουμε μπόχο? Σταχτοπούτα, εμένα δεν μου θυμίζει καθόλου. Εμένα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι γενικώς σήμερα δεν θεωρώ ότι κάποιος προσέγγισε τα μαλλιά όπως θα ήθελα να τα δω. Τώρα, το make-up. Υπάρχουν οι μπρονζέα αποχρώσεις που πάντα θυμίζουν καλοκαίρι, γιατί έχουν μέσα το χρυσό χρώμα που είναι ο ήλιος και πάντα μας παραπέμπει προς τα εκεί. Ωστόσο, έχω να τονίσω ότι τα μάτια μου αρέσουν πολύ. Αυτό. Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή. Ευχαριστούμε και εσένα, Χριστιάνα. Μπορείς να επιστρέψεις στην ομάδα σου. Ομάδες, ήρθε η ώρα να βαθμολογήσετε. Παρακαλώ σημειώστε από το 1 στον 5 το βαθμό που πιστεύετε ότι αξίζουν οι αντίπαλες ομάδες. Και το 3 μου άρεσε εμένα το μαλλί, αλλά το άλλο μου κάνει πιο πολύ beauty. 3, γιατί είναι μακριά, δεν μας φτάνουν και αυτοί το ίδιο. Ομάδες, έχετε βαθμολογήσει όλοι? Ναι. Δεν θα αλλάξετε γνώμη? Όχι. Ξεκινά από την πρώτη ομάδα. Παρακαλώ τη βαθμολογία σας. Έχουμε βάλει στην ομάδα 2 για το μπέρδεμα στο μαλλί, αλλά το μπροστά είναι πολύ ωραίο. Στην ομάδα 3 έχουμε βάλει 3. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί. Αυτό που δεν μου άρεσε, δεν θα το έκανα εγώ, είναι αυτά τα μέσα, αλλά ο καθένας... Ναι, ο καθένας όντως ήταν έργο τέχνης, γιατί είναι πολύ δύσκολο και στο να γνωρίζω. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Αλλά το άλλο είναι πολύ ωραίο. Και στην ομάδα 4 έχω βάλει 2 και θα το αιτιολογήσω γιατί. Είναι μπόχο το make-up, απλά είναι εκτός concept, γιατί είναι summer μπόχο. Δεύτερη ομάδα. Είναι η σειρά σας. Στην ομάδα 1 βάλαμε κι εμείς 2, διότι είναι πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά μας παραπέμπει πιο πολύ στο Bollywood. Στην ομάδα 3 βάλαμε 2. Είναι ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ, αλλά εμένα μου κάνει πιο πολύ στο beauty. Στην ομάδα 4 βάλαμε κι εμείς 1. Συμφωνήσαμε με την ομάδα 1 ότι είναι ένα μπόχο look, αλλά είναι καλοκαίρι. Τρίτη ομάδα, η βαθμολογία σας. Λοιπόν, στην ομάδα 1 δίνουμε 2 για την προσπάθεια της Σοφίας στο μακιγιάζ. Που εγώ το βρήκα αρκετά δυνατή προσπάθεια. Στην ομάδα 2, παρόλο που υπάρχουν εντάσεις πολύ δυνατές και πολύ δυνατά βάθη στα μάτια, εγώ δεν θεωρώ ότι δεν είναι μπόχο αυτό. Το έχουμε δει σε εικόνες. Και δίνω 3 για το μακιγιάζ,
καθαρά. Και για την τέταρτη ομάδα δίνουμε 3. Και μας αρέσει πολύ άρτιο μαλλί, ωραίο make-up, boho style, αλλά είναι summer. Τέταρτη ομάδα. Είναι η σειρά σας. Λοιπόν, Σοφία Βασίλης, βάλαμε 3. Πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Ευαγγελία Σωτήρης, βάλαμε 3. Το 3 συμφωνήσαμε εδώ πέρα με τη Δήμητρα να το δώσουμε και για το μακιγιάζ, εννοείται, αλλά και για το Σωτήρη να το ανεβάσουμε λίγο την αυτοπεποίθηση και να του δώσουμε λίγο αέρα για να μπορέσει λίγο να πάρει λίγο τα πάνω του, γιατί ήταν λίγο πεσμένος. Στη Γεωργία και στη Χριστιάνα μας, εντάξει, σήμερα παίξαμε λίγο στρατηγικά. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο μαλλί. Δεν μ' άρεσε το μαλλί πολύ. Είχε κάποιες ατέλειες, okay, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Γεωργία και Χριστιανά, βάλαμε 2. Και εμείς αγαπάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μαζέψω τις κάρτες και θα περάσουμε στους κριτές. Ευχαριστώ. Για να δούμε ποιος είναι ο νικητής της σημερινής δοκιμασίας. Παντελή, ξεκινάμε μαζί σου. Στην πρώτη ομάδα, ο βαθμός που θα βάλω έχει να κάνει πιο πολύ για τα μαλλιά, γιατί είναι πολύ μπερδεμένο, και για το μακιγιάζ, ότι πήγε μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι αυτό που είπα, wow. 2. Ευχαριστούμε. Δεύτερη ομάδα. Μια προσπάθεια στο μακιγιάζ, που δεν ολοκληρώθηκε από τα μαλλιά, δεν συναντηθήκατε πουθενά σε αυτή την ιστορία. Ούτε εγώ συναντήθηκα μαζί σας, παιδιά, οπότε 2. Ευχαριστούμε πολύ. Τρίτη ομάδα. Τι κι αν έχουμε τεχνικά άρτιο μακιγιάζ, τι κι αν έχουμε τεχνικά τέλεια μαλλιά, δεν είδα αυτό που έψαχνα να δω. 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέταρτη ομάδα. Deforme. Στις free day θα είμαι λίγο πιο αυστηρός, γιατί θέλω να δω το κάτι παραπάνω που ψάχνω. 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Παντελή. Τόμ, η σειρά σου. Πολύ ευχαρίστως. Βασίλη, το μαλλί δεν είχε καμία επαφή με το σημερινό θέμα. Σοφία μου, okay, έχεις δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση στα μάτια, όμως δεν μου λέει κάτι αυτό που βλέπω. Ο βαθμός μου για εσάς είναι 2. Ευχαριστούμε. Σωτήρη και Ευαγγελία. Ευαγγελία, μ' αρέσει αυτό που έχεις κάνει στα μάτια. Ωστόσο, η ένταση που βλέπω με πετάει λίγο εκτός, γιατί είναι αρκετή η ένταση. Στα μαλλιά, μία περίεργη πολυπλοκότητα, η οποία δεν είναι ευανάγνωστη. Και ο βαθμός μου για εσάς είναι 2. Ευχαριστούμε. Ομάδα 3, Γεωργία και Χριστιάνα. Από τις καλύτερες προσπάθειες στα μαλλιά, Γεωργία, σήμερα, η δικιά σου. Ευχαριστώ. Και εσένα, Χριστιάνα μου, στο make-up. Ωστόσο, λάθη υπάρχουν. Εμένα τα πτερύγια προσωπικά δεν μου άρεσαν. Προσωπική μου άποψη. Δεν είναι όμως κακή η εικόνα σας. Και ο βαθμός μου είναι 3. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Δήμητρα και Δήμητρα. Δήμητρες όλου του κόσμου. Ναι. Ούτε κι εσείς έχετε μια κακή εικόνα σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε πρόταση. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι η προσέγγιση είναι λίγο στημένη στα μαλλιά. Οκ, πέτρανε τριχάκια, έχεις πλεξουδίτες και όλα αυτά. Ότι τοποθέτησες όμως εδώ κάτω τα μαλλιά, δεν. Με παραπέμπει σε μια μεγάλη γυναίκα, κατάλαβες. 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Τόμ. Έλενα, τελικό αποτέλεσμα μετά από σένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πρώτη ομάδα. Θα ήθελα να βάλω 3 για το μακιγιάζ και 1 για το μαλλί. Αλλά θα βάλω 2, γιατί πρέπει να είμαι ενδιάμεσα και να είμαι δίκαιη. Σίγουρα. Δεύτερη ομάδα. Δεν μου αρέσει το μακιγιάζ. Δεν μου αρέσει για αυτό το οποίο ζητήθηκε. Όχι, δεν μου αρέσει σαν μακιγιάζ. Ίσως δεν σε βοήθησαν και τα μαλλιά. Δηλαδή, αν είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στα μαλλιά, μπορούσα να δω λίγο την εικόνα διαφορετικά. Όμως δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει. Ο βαθμός μου λοιπόν για τη δεύτερη ομάδα είναι 2. Ευχαριστούμε. Τρίτη ομάδα. Μία πολύ καλή προσπάθεια. Μου αρέσει ο τρόπος που προσέγγισε τα μαλλιά. Εντάξει, δεν είμαι ενθουσιασμένη με κανένα αποτέλεσμα. Ένα ωραίο μακιγιάζ, αλλά πάλι δεν είμαι ενθουσιασμένη. Αλλά θα σας βάλω 3, γιατί έχει μια συνοχή, έχετε δουλέψει ομαδικά και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στο χώρο μας δουλεύουμε, δεν είμαστε μονάδες, είμαστε beauty team, είμαστε ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν στις DD, προσωπικά.
δεν το βλέπω καλοκαιρινό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όμως εδώ δεν σε βοήθησε το χτένισμα της Δήμητρας. Ο βαθμός μου είναι 3. Ευχαριστούμε. Ομάδες, έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Στην τελευταία θέση με 13 βαθμούς βρίσκεται η πρώτη ομάδα. Με 14 βαθμούς στην τρίτη θέση βρίσκεται η δεύτερη ομάδα. Νικήτρια ομάδα με 16 βαθμούς και με έναν μόνο βαθμό διαφορά από την δεύτερη θέση είναι η τρίτη ομάδα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Με αποτέλεσμα στη δεύτερη θέση με 15 βαθμούς να βρίσκεται η τέταρτη ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους. Χαίρεστε, αλλά αύριο θα κρυθούν όλα. Αύριο είναι τελικός της εβδομάδας. Αύριο βάλτε τα πολύ πολύ δυνατά σας. Τζίνα, κορίτσι μου, τι έγινε? Συγγνώμη. Χαρικές. Ναι, γιατί και θέλω να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαι εδώ. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό αυτή τη στιγμή. Ήμουνα πάρα πολύ πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάντως που χαίρεσαι, που συγκινείσαι, που υπάρχουν αυτά τα όμορφα συναισθήματα εδώ στο Glam Wars, που κλείνουμε με μια έτσι χαρά. Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή για τα σχόλια, τις συμβουλές και την καθοδήγηση. Εμείς Κάτια. Ευχαριστούμε τις ομάδες για την προσπάθεια που δώσατε σήμερα. Και ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας, εδώ στο Open, στο Glam Wars. Και αύριο έχουμε ραντεβού την ίδια ώρα, στον τελικό της εβδομάδας, με ένα πολύ πολύ ωραίο θέμα. Φιλιά πολλά!